ένα σχόλιο πρώτα για το βραβείο. Είναι η επιβράβευση από τον ίδιο τον κόσμο, το ΠΑΟΚ, για ένα γκολ που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον κόσμο του ΠΑΟΚ που εξέδεξε τον γκολ. Ήταν ένα σημαντικό γκολ για μένα, ήταν το πρώτο για τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι βοήθησε πολύ την ομάδα. Πλέον ο στόχος είναι η πρωτιά στα play-off. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα καλό ξεκίνημα. Πώς βλέπει τη συνέχεια? Yes, we can be satisfied till now with the 4 points of the first 2 games, but it's nothing yet, so we have still 4 more games. Σε αυτό το γήπεδο ΠΑΟΚ φέτος δεν έχει κερδίσει. Μάλιστα στον αγώνα πρωταθλήματος τύχηκε με πολλά λάθη. Τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του? Ο Πανιώνιος μας δυσκόλεψε αρκετά στα μάτια του πρωταθλήματος, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο, μαθαίνουμε από τα λάθη μας και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πώς νιώθει ο ίδιος, έλειψε ένα μήνα λόγω τραυματισμού, πώς νιώθει ο ίδιος? Αισθάνεται πολύ καλά και ελπίζει να μην έχει μελλοντικά προβλήματα και είναι έτοιμος. Τελικώς δεν θα πάει με την εθνική Κροατία στη Γαλλία. Τον έχει επηρεάσει αρνητικά ή απ' την άλλη είναι μια ευκαιρία να ξεκουραστεί, γιατί ήταν μια γεμάτη χρονιά γι' αυτό? Στεναχωρέθηκε φυσικά που δεν το πήγαινε, αλλά ήταν το θέλημα του προπονητή, δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Βέβαια το χαρακτήριο του να ξεκουραστεί, γιατί δεν την είχε αυτή την ευκαιρία πέρσι, και να επιστρέψει την επόμενη σεζόν πιο δυναμικός. Μια τελευταία ερώτηση. Τι έχει αλλάξει ο Eavich στον ΠΑΟΚ που είναι διαφορετικό στα play-off σε σχέση με τα παιχνίδια τα προηγούμενα? Πιστεύω ότι ανάμεσα στην αυτοπεποίθησή μας παίζουμε ένα διαφορετικό σύστημα από ό,τι κάναμε με τον προηγούμενο προπονητή και δεθήκαμε περισσότερο.